Γεια σας και καλώς ήλθατε στο τρελό τρελό κόσμο. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με την καλημέρα που μου στέλνει κάθε μέρα ο αγαπητός φίλος Γιάννης Κυριακόπουλος, ο γνωστός μας Κυρ. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το σχόλιο του Κυρ. Τα γνήσια προϊόντα ξεχωρίζουν πάντα από τα γενώσιμα. Και ας περάσουμε στην σημερινή ημέρα. Θα αναφερθώ στο Κυπριακό. Σαν πρώτο θέμα της εκπομπής. Επειδή το Κυπριακό δεν πουλάει, άκουγα συνεχώς να μου λένε στις εφημερίδες που εργαζόμουν, όποτε στη συσκέψη υποστήριζαν να προβληθεί ως πρώτο θέμα κάποια πτυχή του ζητήματος που έβγαινε τότε στην επικαιρότητα. Το Κυπριακό δεν πουλάει, αλλά Πολάκης ξεπουλιέται. Το ζήτημα είναι όμως πόσες φορές έχει ξεπουληθεί και αν κάποιοι είναι έτοιμοι να το ξεπουλήσουν και πάλι. Αλλά πότε ακριβώς χειριστήκαμε σωστά το εθνικό αυτό ζήτημα? Από όσο θυμάμαι, από το μισό του περασμένου αιώνα ως τα σήμερα, μόνο μία φορά, όταν κατορθώσαμε να γίνει η Κύπρος χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. Το αμέσως επόμενο λάθος βέβαια έγινε το 2008, όταν εντάχθηκε και η Κύπρος στην Ευρωζώνη. Στερή μας γνώση να την είχαμε πρώτα, γιατί επιμένω ότι ήταν λάθος να ενταχθούμε στην Ευρωζώνη και η Ελλάδα, επειδή οι Εγγλέζοι δεν είναι βλάκες που μείναν απ' έξω. Μπορούν και χειρίζονται όπως θέλουν την οικονομική τους κρίση, γιατί μην νομίζω ότι και η Αγγλία, η Βρετανία, εν πάση περιπτώσει, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως λέγεται επίσημα, δεν περνάει οικονομικές δυσκολίες. Όλα αυτά μου ήρθαν στο νου καθώς διάβαζα πως σήμερα θα γίνει ένα άτυπο γεύμα στη νεκρή ζώνη, ανάμεσα στον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ντερβίς Σερόγλου. Η δισογραφία αναφέρει πως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε σαφές μήνυμα προς τον τουρκοκύπριο ηγέτη εν ώψη της σημερινής συνάντησής τους. Σε αυτό τόνισε ότι δεν πρόκειται να μπει σε διάλογο αν δεν διασαφινιστούν οι βασικές παράμετροι λύσης του Κυπριακού για μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα. Ενώ λοιπόν η συνάντηση σχεδιάστηκε προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να υπάρξει κοινή διακήρυξη για έναρξη συνομιλιών, ο τουρκοκύπριος ηγέτης που βλέπουμε, ο Ντερβίς Σερόγλου, εμφανίζεται για μια ακόμη φορά αδιάλακτος. Το μήνυμα Αναστασιάδη αποτελεί απάντηση στα όσα υποστήριξε ο Έρογλου σε συνέντευξη στην εφημερίδα Μιλιέτ. Οι δηλώσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη ότι οι συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και χωρίς την έκδοση κοινής διακήρυξης, αλλά και οι αναφορές του σε δύο λαούς και δύο κυριαρχίες, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα κυπριακά κόμματα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε ότι δεν μπορεί να αρχίσει διάλογος χωρίς να ξεκαθαριστεί από την αρχή το πλαίσιο του διαλόγου, προσθέτοντας ότι οι θέσεις που διατυπώνει ο Έρογλου είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Και το σχέδιο Ανάν είναι σε αντίθεση, ήταν σε αντίθεση με τα σχέδια, με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά ποιος θα προσέχει αυτά. Σε συνέντευξή του λοιπόν στη Μιλιέτ, εν ώψη της συνάντησής του ο τουρκοκύπριος ηγέτης με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2014. Έτσι του έχουν πει να λέει. Και ακολούθως να γίνουν δημοψηφίσματα. Νέα δημοψηφίσματα. Επανέλαβε τη θέση για πολιτική ισότητα και πρόσθεσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να εγκαταλείψει το φάντασμα, σύμφωνα με την έκφρασή του, της επιστροφής στην πριν από το 1974 κατάσταση. Ο Ντερβίς Σερόγλου ξεκαθάρισε από την Άγκυρα, όπου είχε μεταβεί για να πάρει οδηγίες, ότι δεν αποδέχεται συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ούτε την ονομασία αποδέχεται ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία για το κράτος που θα προκύψει από τις συνομιλίες. Τουρκία Β' ίσως θέλει να λέγεται. Ο Έρογλου πρόσθεσε ότι στη συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη θα επαναλάβει τη θέση για
διζωνικό, δικοινοτικό και συνεταιρικό κράτος και προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει λύση εντός 3 μηνών θα γίνουν νέες αξιολογήσεις. Η αδιάλλαχτη στάση Ερόγλου ακολουθεί τις τουλάχιστον υπερφύαλες θέσεις που διατύπωσε πριν μια εβδομάδα ο Ερντογάν για την Κύπρο και την ακολουθούμενη τουρκική πολιτική. Αναφερόμενο στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια επισήμου ταξιδιού του στη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πολωνία, ο Τούρκος Πρωθυπουργός έκανε την προκλητική δήλωση ότι δεν υπάρχει χώρα Κύπρος. Υπάρχει μόνο διοίκηση Νοτίου Κύπρου. Αμφισβητεί δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου προσπαθεί να ενταχθεί και η Τουρκία, ότι υπάρχει κάποια χώρα με το όνομα Κύπρος. Και ο Ερόγλου έρχεται να πει ότι δεν θα υπάρξει ούτε καν ονομασία Ομοσπονδιακή Κύπρος, Δημοκρατία της Κύπρου. Πότε ακριβώς έκανε τη δήλωση ο Ερντογάν ότι δεν υπάρχει χώρα Κύπρος? Την επομένη της συγκατάθεσης της Ελλάδας και της Κύπρου για ουσιαστικό ξεπάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης με το άνοιγμα του κεφαλαίου 22 για την περιφερειακή πολιτική και την προετοιμασία για το άνοιγμα προσεχώς και άλλων κεφαλαίων. Η ελληνική πολιτική ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που έχει πάρει από τους ανωτέρους της. Τη στιγμή μάλιστα που γίνονται εντατικές προσπάθειες με τη διαμεσολάβηση του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αλεξάνδρ Ντάουνερ, για την επανάληψη των διακοινωτικών συνομιλιών προκειμένου να βρεθεί λύση στο Κυπριακό. Στην ατμόσφαιρα αυτή που έχει διαμορφωθεί έγινε από την ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά μια ακόμα διπλωματική γκάφα. Με ερωτηματικό γκάφα ή αν είναι απότοκο εντολής. Επίκης η έκφραση, για να μην πω πως ήταν και οι δύο σε διατεταγμένη υπηρεσία, δηλαδή και η ελληνική και η κυπριακή εξωτερική εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Αφού μπορεί ο έχων λίγο νου και σκέψη να πει ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο της πρότασης που έγινε από τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και την οποία αποδέχτηκε ασμένος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Για παράλληλες δηλαδή επισκέψεις στην Άγκυρα και την Αθήνα αντιστοίχως του Ελληνοκύπριου και του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή στις αναμενόμενες διακοινωτικές συνομιλίες. Υποτίθεται ότι η επίσκεψη στην Άγκυρα του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή θα εμπλέξει την Άγκυρα σε απευθείας διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, με τη λογική ότι το κλειδί για οποιαδήποτε πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας λύσης βρίσκεται στην Τουρκία, που είναι και η κατοχική δύναμη. Μόνιμη όμως επιδίωξη Άγκυρας ήταν να επιβάλλει την παρουσιαζόμενη ως δήθεν αμοιβαιότητα, την αποδοχή δηλαδή από την ελληνική πλευρά παράλληλης επίσκεψης στην Αθήνα του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή ως αντιστάθμισμα της επίσκεψης του Ελληνικύπριου στην Άγκυρα. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί λοιπόν τι σημαίνει η αποδοχή από την ελληνική πλευρά της αξίωσης αυτής. Τι θα έρθει να ζητήσει από την Ελλάδα δηλαδή ο Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής, αφού η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην ίδια θέση που βρίσκεται η Τουρκία, η οποία είναι δύναμη κατοχή στην Κύπρο. Προφανώς ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η εξίσωση των δύο μερών, η προβολή των κατεχόμενων ως ισότιμης επικρατείας των Τουρκοκυπρίων και η προώθηση ως διπλωματική διαδικασία για την επίλυση του Κυπριακού. Δηλαδή έμεσα αναγνωρίζει η Αθήνα το τουρκοκυπριακό κράτος, αυτό το ψευδοκράτος, αυτό το μόρφωμα που διεθνώς αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, που το κατέχει κιόλας. Η Τουρκία έχει θέσει πάγιους στόχους, καθορισμένους από δεκαετίες. Και πάντα διεκδικεί το ρόλο της τρίτης εγκύτριας δύναμης με βάση τη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, όπου είχε γίνει και το πρώτο ξεπούλημα στο Κυπριακό, για να θυμίζουμε την ιστορία. Η Ομοσπονδία έχει επισήμως και στην πράξη εγκαταληφθεί από το 1983, όταν η Τουρκία διέταξε τους Τουρκοκύπριους να ανακηρύξουν το ψευδοκράτος τους. Ένα ψευδοκρατήδιο που αναγνωρίζεται παγκοσμίως μόνο από την Τουρκία. Και διαθέτει βέβαια ακόμα κατοχική τουρκική στρατιωτική δύναμη περίπου 40.000 ανδρών.
Η διφορούμενη αποδοχή της Ρωμικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα είναι για την τουρκική πλευρά το ψευδώνυμο μιας συγκαλυμμένης συνομοσπονδίας. Αντιπροσωπεύει επιπλέον την επιδίωξη της τουρκικής πλευράς να διασφαλίσει τα πλεονεκτήματα που έχει για αυτήν η συνομοσπονδία έναντι της διχοτόμησης, στην οποία θα οδηγούσε εκ των πραγμάτων η προώθηση ενός πλήρως ανεξάρτητου τουρκοκυπριακού κράτους. Με τον τρόπο αυτό, όπως γνωρίζουμε, η Τουρκία προσπαθεί να, από το 1974 όταν επέβαλε με την κατοχή μια de facto διχοτόμηση στο έδαφος, να προσαρμόζει αναλόγως και την πολιτική της. Ο μαξιμαλιστικός στόχος της Άγκυρας δεν είναι πλέον η διχοτόμηση, μια και αυτήν έχει πετύχει και μάλιστα εκδιώκοντας με την πάγια τακτική της εθνοκάθαρσης από το βορρά όλων των Έλληνων Κύπριων. Ο απότερος στόχος της είναι ο γεωπολιτικός έλεγχος ολόκληρης της Κύπρου και η πλήρης κατάλυση της κυπριακής δημοκρατίας, που είναι το έρισμα του κυπριακού ελληνισμού. Αυτό ακριβώς, θέλω να τονίσω, προσπαθούσε να πετύχει το σχέδιο Ανάν, που καθόριζε την κυριαρχία εντελώς τυπική και περιορισμένη στην Κύπρο, με τον έλεγχο των εγκυητριών δυνάμεων, των Βρετανών κυρίως, που έχουν βάση στην έχουν τις βάσεις στην Κύπρο, που θεωρούνται βρετανικό έδαφος και όταν περνάς από εκεί μπορεί να σου κόψει και κλείσει Βρετανός τροχονόμος. Και φυσικά είχε προβλέψει και για να επιλύει τις διαφορές αμερικανικό δικαστήριο. Δηλαδή, να πούμε τη λαϊκή έκφραση, άρμε λιαγούς και κούρευε χελώνες. Το πρόβλημα σήμερα είναι πως επικεφαλής στην Κύπρο βρίσκεται ένας από τους πλέον ένθερμους υποστηριχτές του σχεδίου Ανάν. Έτσι, η λύση που επιδιώκουν οι Τούρκοι είναι συναφής. Ας μην ξεχάσουμε ότι και ένθερμος υποστηριχτής του σχεδίου Ανάν ήταν και αυτός που αποκαλώ εγώ Γάπο Ελλάσσον και πάντοτε πρόθυμος της κοινων ρήμας υπηθόμενος. Από τον Ευάγγελο Βενιζέλο έχει γίνει η αποκάλυψη πριν μερικές εβδομάδες στα Ηνωμένα Έθνη, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα Μπαν Κιμούν, ότι μεθοδεύουν νέο σχέδιο τύπου Ανάν για την Κύπρο έξω από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Με όλα αυτά περιμένουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από τον σχέδιο που προετοιμάζουν τα Ηνωμένα Έθνη, επειδή οποιαδήποτε λύση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο και αν αυτό θέλουν να το ξεπεράσουν οι Τούρκοι, να μην υπάρχει κοινοτικό δεδομένο, δηλαδή να μπορεί ο καθένας να ξαναγυρίσει και να αγοράσει το σπίτι του, το οποίο έχουν κατάσχει. Οι κατοχικές δυνάμεις έχουν απαλωτριώσει μάλλον. Και έτσι ο κυπριακός λαός θα κληθεί πάλι με δημοσίευμα να νομοποιήσει μια λύση που δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι και αυτή βιώσιμη. Ας μην κάνουμε τους προφήτες, αλλά μήπως ακριβώς τον κυπριακό δεν πουλάει επειδή πάντα βρίσκονται κάποιοι πρόθυμοι να το ξεπουλήσουν. Και μια βρισκόμαστε στην Κύπρο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλίευσα από τη Χουριέτ και τη Βατάν, δύο τουρκικές μεγάλες κυκλοφορίας εφημερίδες, ένα θέμα το οποίο δείχνει ότι η Τουρκία παίζει ένα πολλαπλό παιχνίδι διπλωματίας, εντυπωσιασμού, ό,τι θέλετε πείτε το. Εδώ λοιπόν στο κέντρο της Βατάν βλέπουμε ότι αυτό μάλλον θα πει, 17 χρόνια μετά θα εγερθεί μία ιστορία και πρόκειται για την κόρη, στη φωτογραφία βλέπουμε εκεί κάτω από το Σόνα Εριγιόρ ας πούμε, βλέπουμε τη φωτογραφία της κόρης ενός Τούρκου πιλότου ονόματι Λαΐ Ναΐλ Ερντογάν που είχε σκοτωθεί πριν 17 χρόνια κοντά στη Χίο και υποστηρίζει έτσι ότι χωρίς να προσκομίζει οποιοδήποτε στοιχείο, ότι το αεροσκάφος του άτυχου πιλότου, που ήταν πατέρας της,
ένα τύπου F-16 χτυπήθηκε από ελληνικό αεροσκάφος τύπου Μιράζ σε από αυτές τις σκυλομαχίες, αερομαχίες που, και είπε ότι θα κάνει μήνυση για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και ο Έλληνας πιλότος. Μπορούμε να δούμε και ένα βίντεο που είχε στο, στο site της η Χουριέτ. Και πάντα κατά τα τουρκικά δημοσιεύματα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Τούρκου πιλότου, Μεχμέτ Εμίν Κελές, επρόκειτο να αποταθεί στην εισαγγελία της Αθήνας και να καταθέσει τη μήνυση. Εδώ βλέπουμε την κόρη να κοιτάζει κάποιες φωτογραφίες του πατέρα. Είναι ένα συγκινητικό βίντεο. Πραγματικά, ας πούμε, ποιος θέλει να χάνει τον πατέρα του, το συγγενή του. Έχουμε χάσει κι εμείς Έλληνες πιλότους σε αυτές τις περίφημες σκυλοαερομαχίες, όπως λένε, dog fights τις αποκαλούν. Αυτά που οι μεν διεκδικούν και οι άλλοι υπερασπίζονται, για να το πούμε έτσι ουδέτερα, τον εναέριο χώρο. Και εκείνοι που διεκδικούν πάντα είναι η απέναντι πλευρά. Και μάλιστα με την ευκαιρία τώρα της ίδρυσης του τουρκοκυπριακού κράτους είχαμε και συνεχείς παραβιάσεις του ελληνοκυπριακού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη. Βέβαια, στην Κύπρο δεν υπάρχει μαχητική αεροπορία να υπεραμεινθεί του εναέριου χώρου της, όπως αναγκάζονται να κάνουν οι ηρωικοί πιλότοι μας και που βρίσκονται σε ετοιμότητα ολίγων λεπτών για να πετάξουν πάνω από το Αιγαίο και να υποστηρίξουμε αυτά που διεκδικούν οι Τούρκοι. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες και το αεροσκάφος μας βρίσκεται, που βρισκόταν, λέει ο Υπουργός Αμήνας της Τουρκίας Ισμέτ Γιλμάς, που βρισκόταν ανοιχτά Συρίας, βρέθηκε και ανελκύστηκε από βάθος 1.285 μέτρα. Στο Αιγαίο το βάθος είναι μόλις 400 μέτρα. Θα βγάλουμε τη σωρό του πιλότου μας και το αεροσκάφο μας από το βυθό της θάλασσας. Με τη βοήθεια του Θεού θα το κάνουμε αυτό. Η τουρκική εφημερίδα είχε δημοσιεύσει πως ελληνικό περιοδικό είχε γράψει ότι το τουρκικό F-16 είχε καταρριφθεί από ελληνικό μαχητικό Μιράζ 2000. Αυτό όμως χωρίς να αναφέρει ούτε ποιο περιοδικό, ούτε πότε το είχε δημοσιεύσει. Η υπόθεση της σωρού του σμιναγού Ναΐλ Ερντογάν ήρθε στην επικαιρότητα με τη χρήση από την Τουρκία, μετά τη χρήση από την Τουρκία του ερευνητικού σκάφου Ναυτίλος, που ανέσυρε από τα ανοιχτά της Συρίας το καταρριφθέν αεροπλάνο και τους πιλότους του το 2012. Πάντως, το 1996, ο διασωθής δεύτερος Τούρκος πιλότος του F-16, που περισυνελέγει από ελληνικό μέσο διάσησης και νοσηλεύτηκε στοιχείο, είχε πει ότι το αεροσκάφος του είχε συντριβεί μάλλον από μηχανική βλάβη και ανάφλεξη. Η σωρός του σμιναγού Ναΐλ Ερντογάν, όπως και το αεροπλάνο του που κατέπεσε στα ανοιχτά της Χίου κατά τη διάρκεια αερομαχίας με ελληνικά μαχητικά, στις 8 Οκτωβρίου 1996, δεν έχει ανελκυστεί ακόμα. Και βέβαια οι Τούρκοι αποκαλύπτει ότι η τουρκική εφημερίδα Βατάν αποκαλύπτει πως το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας αποφάσισε να ξεκινήσουν εργασία ανέλκυσης της σωρού και του αεροσκάφους, χωρίς όμως να αναφέρει ότι είναι στα ανοιχτά της Χίου και ίσως είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Όχι ίσως, για να διασωθεί από ελληνικά σωστικά μέσα ο δεύτερος πιλότος, θα πει ότι ήτανε σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο, αν δεν υπήρχαν αυτά τα ελληνοτουρκικά που για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικά λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, είναι, ας πούμε, δεν άπτονται των ιδιεθνών ενδιαφερόντων και γι' αυτό δεν γίνεται και λόγος από τα διεθνή μέσα, παρά μόνο σε ελάχιστες έκτακτες περιπτώσεις γι' αυτά. Θα πάμε λοιπόν σε ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός που μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα αυτό το μήνα. Είναι η συμφωνία που επιτεύχθηκε, η ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε για το πρόβλημα των πυρηνικών του Ιράν. Για να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή,
θα δούμε ότι είχαμε φτάσει στα πρόθυρα πολέμου. Το Ισραήλ είχε πει ότι θα επιτεθεί και θα καταστρέψει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράν. Εδώ βλέπουμε τους εναγκαλισμούς μετά τη συμφωνία που πέτυχαν. Εδώ είναι ο εναγκαλισμός του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με την Άστον, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε λοιπόν αυτή την ιστορική συμφωνία για τα πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στη Γενέβη μεταξύ Ιράν και των 5 μονίμων Συμβουλίου Ασφαλείας και το 5+1 και της Γερμανίας που πάνε να την φέρουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας από την πίσω πόρτα. Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ισλαμικής χώρας και των 6 μεγάλων δυνάμεων κατέληξαν σε μια μεταβατική συμφωνία. Αυτή προβλέπει το πάγωμα μέρους του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος για τους επόμενους 6 μήνες σε αντάλλαγμα για τη μερική χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Δύο ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είπε ότι σήμερα έκανα μαζί με τους στενούς συμμάχους και εταίρους ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση μιας συνολικής λύσης που αφορούν τις ανησυχίες μας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η διπλωματία αυτή μας άνοιξε νέους δρόμους προς ένα κόσμο ο οποίος είναι πιο ασφαλής, ένα μέλλον που μπορούμε να πούμε ότι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι ειρηνικό και πως καμία χώρα δεν μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε την ίδια ώρα ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του κατά την εξάμηνη αυτή περίοδο, εδώ βλέπουμε τον Χέιγκ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, να μιλάει για το θέμα. Και ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τα μέτρα χαλάρωσης επί των κυρώσεων και θα αυξήσουν την πίεση. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών όμως διαφορετικά βλέπει τα πράγματα και αυτό που επιτεύχθη την περασμένη νύχτα στη Γενέβη δεν είναι μια ιστορική συμφωνία αλλά ένα ιστορικό λάθος, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάου. Σήμερα ο κόσμος έγινε πιο επικίνδυνος επειδή το πιο επικίνδυνο καθεστώς του κόσμου έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση κατεύθυνση απόκτησης του πιο επικίνδυνου όπλου στον κόσμο. Με ενθουσιασμό δέχτηκα τη συμφωνία στο Ιράν και βλέπουμε ο κόσμος είχε εξεχηθεί στους δρόμους για να υποδεχτεί τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν που προσυπέγραψε αυτή την ιστορική σημασία συμφωνία. Γιατί είναι ιστορική συμφωνία. Εδώ εξηγεί τώρα στο Ιρανικό λαό τι κατόρθωσε και πέτυχε το Ιράν. Από εκεί που του είχαν πει ότι θα του βομβαρδίσουν το πυρηνικό σταθμό, από εκεί που του είχαν πει ότι θα του κάνουν πόλεμο, από εκεί που είχαν πει τόσες απειλές, εδώ είναι η άλλη άποψη, τι είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω του ABC στον Αμερικανικό λαό. Λοιπόν, τι επιτεύχθηκε ακριβώς. Επιτρέπεται στο Ιράν να έχει πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, αλλά τον περιορίζουν αντί να έχει εμπλουτισμό ουρανίου κατά 25% να έχει εμπλουτισμό ουρανίου κατά 5%. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παράγει πυρηνικά όπλα. Αυτό θα ελέγχεται από ειδική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που εδώ βλέπουμε πάλι τους πρωταγωνιστές της συμφωνίας που επιτεύχθηκε ο Βεστερβέλερ, ο Υπουργός ο Γερμανός, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ να συνομιλεί με τον Ιρανό ομολογό του. Είναι μια πολύ ευτυχισμένη ιστορία για όλους. Μας κράτησε σε αγωνία. Εδώ βλέπουμε τον Νετανιάου να κάνει τις δηλώσεις που είπαμε και πριν. Είναι μια ιστορία που όσοι σκέφτονται λίγο πιο πέρα την περίμεναν γιατί είχε εκφράσει αισιοδοξία και είχαν εκφράσει αισιοδοξία και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι για τη συμφωνία αυτή στην οποία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ρωσική διπλωματία. Τόσα χρόνια μιλούσα για Σοβιετική Ένωση. Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω για ρωσική ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν μια συμφωνία που είχε σχεδόν προαναγγελθεί. Εκείνο που είναι σημαντικό
σημαντικό για τους απλούς πολίτες βέβαια, είναι ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστή ότι επιτεύχθηκε, έγινε γνωστό ότι επιτεύχθηκε η συμφωνία, έπεσε η τιμή του πετρελαίου. Τώρα βέβαια θα μπορεί σε λίγο να ξαναμπεί και στην ευρωπαϊκή αγορά το ιρανικό πετρέλαιο, το οποίο λόγω των αντιπίνων είχε απαγορευτεί. Και ποιοι το είχαν πληρώσει περισσότερο αυτό το αντίπινο, δηλαδή την απαγόρευση αγοράς ιρανικού πετρελαίου? Οι Έλληνες. Γιατί εμείς είχαμε μια ειδική συμφωνία και αγοράζαμε πάρα πολύ φτηνό ιρανικό πετρέλαιο και φυσικά αναγκαστήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το πληρώνουμε πανάκριβα, αγοράζοντας από τη Σαουδική Αραβία, από τη Λιβύη, όσο μπορούσαμε να πάρουμε από τη Λιβύη, γιατί τώρα, όπως ξέρουμε, στη Λιβύη έχει γίνει της Λιβύης μετά την επέμβαση κτλ. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία θα αποβεί όχι μόνο για το καλό των λαών, για την ειρήνη του κόσμου, αλλά ειδικότερα για μας, που θα μπορέσουμε ξανά να αγοράσουμε φτηνότερα πετρέλαιο, και φυσικά και για τον ιρανικό λαό, ο οποίος έχει υποστεί μεγάλα δεινά από τα αντίπεινα που του έχουν επιβάλει για χάρη της γεωπολιτικής διάφορη, με κύριο υπεύθυνο, θα το πω πάλι, το Ισραήλ, το οποίο κατέχει πυρηνικά όπλα χωρίς να το ανακοινώνει επίσημα. Δηλαδή, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, που λένε. Να κάνουμε τώρα πάλι ένα διάλειμμα, ένα μουσικό, πριν συνεχίσουμε. Είναι από εκείνη την συνάντηση που είχε γίνει στο Λευκό Οίκο με τους γερορωκάδες. Φαίνεται ότι και ο Ομπάμα του αρέσει το παλιό καλό ροκ και το blues. Και θα δούμε ένα τραγούδι, θα παρακολουθήσουμε ένα τραγούδι με τον Mick Jagger και τον εξαιρετικό κιθαρίστα Jeff Beck. Τέτοιοι κιθαρίστες δεν υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν μόνο μονόχειρες που παίζουν τα πλήχτρα. Να το δούμε. Ανέστη, ευχαριστώ. What an honor is to be here and doing this show for the blues. Something I fell in love with when I was about 12 years old. And the thing was, we were in England and there was a great blues performer called Sonny Boy Williamson. And I don't know if you remember Sonny, he was a great harmonica player. Anyway, he came to England, he used to come to England a lot, and he even started to dress like an English sort of gentleman with a bowler hat and umbrella. And he said, you know, those English boys, they want to play the blues real bad. And they do. Real bad. But anyway, I hope we've sort of come on a little bit from then. I'd like to ask Jeff Beck, my cohort, to come up. We're going to do a Howlin' Wolf song. It's a bit of a tribute to Hubert Sumlin, who died just recently. He was a really wonderful blues player, and he was really, really young when we first saw him. It really was, eh? We're going to try and do this song. It's a bit of a, it's pretty mean stuff. And this one's called Commit a Crime. Before I
αυτά για να μαθαίνουν οι νεότεροι πώς παίζουν κιθάρα. Έτσι, αυτό ήταν όχι για τον Mick Jagger, ήταν για τον Jeff Beck. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πέρασε και αυτό στα ψηλά. Ήταν η μίνιμου συμφωνία που πετάχθηκε για το κλίμα. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις, γιατί κατορθώσαν σε ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή να συμφωνήσουν όσοι πήραν μέρος στην παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες στη Βαρσοβία. Έντονη κριτική είχε εκφραστεί από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι οποίες οι περισσότερες εγκατέλειψαν τη διάσκεψη διαμαρτυρόμενες ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Εκείνη η ιστορία με τις συμφωνίες του Κιώτο. Εδώ βλέπουμε μια εκπρόσωπο από τη Σομαλία που έκανε μια καταπληκτική παρέμβαση ότι για την ξεχασμένη οικολογικά Αφρική που συνήθως τη χρησιμοποιούν σαν για τα κατάλοιπα, για τα απόβλητα, τα πυρηνικά και διάφορα άλλα σκουπίδια που έχει δύσει. Εδώ είναι οι διαμαρτυρίες που μοιράσανε οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολο αν μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για μια νέα συμφωνία για το κλίμα, η οποία αναμένεται να αποφασιστεί στα τέλη του 2015 στο Παρίσι. Εδώ είναι ένας σομαλός πάλι εκπρόσωπος που μίλησε στους συγκεντρωμένους, δεν ήταν μέσα στην αντιπροσωπεία στην επίσημη, και λέει ότι ενώ ο κόσμος συγκινήθηκε με το πρόβλημα των Φιλιππίνων, που επίσημα υπήρχαν 5.000 νεκροί, αυτή είναι η Άμι Γκούντμαν από το Αμερικάνικο Εναλλακτικό Δίκτυο, που παρακολούθησε τη διάσκεψη σε όλες τις εκφάνσεις. Ο Σομαλός, λοιπόν, για να επανέλθω, είπε ότι την ώρα που η ανθρωπότητα ανησυχούσε για τους 5.000 νεκρούς των Φιλιππίνων, δεν ασχολήθηκε καθόλου με την ίδια εποχή που αυτή είναι η Ινδή υπουργός και θα σας πω για αυτήν την Ινδία. Δεν ασχολήθηκε για τα γεγονότα που συνέβησαν στη Σομαλία την ίδια εποχή, ούτε μάθαμε τι ακριβώς συνέβη και όπως υποστήριξε υπήρχαν 100.000 νεκροί. Επίσης, οι οργά αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία πέτυχαν να γίνεται στο τελικό κείμενο λόγος για συνεισφορές στην προστασία του κλίματος και όχι για δεσμεύσεις. Παίζουν με τις λέξεις, γιατί την αισιοδοξία του εξέφρασε παρόλα αυτά ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Πίτερ Αλτμάγερ. Οι συμφωνίες μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση μιας συνολικής συμφωνίας για το κλίμα, είπε. Ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα της διάσκεψης, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν, εμφανίστηκε και η αρμόδια επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κόνι Χέντεγκαρντ. Οι τελευταίες ώρες της διάσκεψης έδειξαν ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός, είπε η Επίτροπος, η οποία παραδέχτηκε όμως ότι ασφαλώς υπάρχουν πιο γρήγοροι και εύκολοι δρόμοι προς το Παρίσι. Στη διάσκεψη αποφασίστηκε και ο λεγόμενος μηχανισμός της Βαρσοβίας. Πρόκειται για ένα μηχανισμό στήριξης των φτωχότερων χωρών του πλανήτη σε περιπτώσεις απολειών και ζημιών που καταγράφουν λόγω της αλλαγής του κλίματος. Εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίοι και αποχώρησαν την περασμένη Πέμπτη από τη διάσκεψη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα διαφαινόμενα πενιχρά αποτελέσματα, εξέφρασαν την έντονη απογοήτευσή τους για την τελική συμφωνία. Το WWF, η Greenpeace και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποφάσισαν να αποσυρθούν από την 19η Παγκόσμια Διάσκεψη για το κλίμα που διοργανώνεται στη Βαρσοβία. Η επικεφαλής της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για το Κλίμα και την Ενέργεια του WWF δήλωσε ότι η απροθυμία των κυβερνήσεων να πάρουν στα σοβαρά τις διαπραγματεύσεις δεν μας άφησε άλλη επιλογή από την αποχώρηση. Εδώ βλέπουμε τη διαμαρτυρία που έγινε στους δρόμους, σε επαρχιακούς δρόμους έξω από τη Βαρσοβία για τα κατάλοιπα του δοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα και εισπνέουν οι πνεύμονές μας. Η κυβέρνηση της Πολωνίας έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της να μετατρέψει τις κλιματικές συνομιλίες σε παράσταση για τη βιομηχανία του άνθρακα και του λιγνίτη.
μαζί την Ιαπωνία και την Αυστραλία και τον Καναδά, συνυπηκορούμενες από την αδιαφορία των άλλων κυβερνήσεων, έδωσε ένα χαστούκι στο πρόσωπο όσων πλήττονται από τα ακραία φαινόμενα των κλιματικών αλλαγών, αναφέρει η Κούμι Ναϊντού, διευθυντής της Διεθνούς Greenpeace. Η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οργανώσεις που αποχώρησαν ξεκινάει με τη φράση «Φτάνει πια». Εδώ βλέπουμε το λόγο που έβγαλε η Σομαλή Μαριάν Οσμάν και είπε ότι που υπάρχει στη Σομαλία ένα δάχτυλο που κρύβει τον ήλιο. Ένα δάχτυλο από καπνό που κρύβει τον ήλιο. Η διάσκεψη Βαρσοβίας, αντί να αποτελεί ένα σημαντικό σκαλοπάτι για τη δίκαιη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον, αυτή τη στιγμή οδεύει σε πλήρη αποτυχία, υποστήριξαν οι οργανώσεις που αποχώρησαν. Στη διάσκεψη Βαρσοβίας, τα συμφέροντα των βρώμικων ενεργειακά βιομηχανιών βρίσκονται σε προτεραιότητα απέναντι στα δικαιώματα των πολιτών, υποστηρίζουν εκπρόσωποι που διαδήλωσαν στους δρόμους της Βαρσοβίας. Άνθρακας και κλιματική αλλαγή, οι εταιρικές χορηγίες των πιο ρηπογόνων βιομηχανιών του πλανήτη έχουν κατακλείσει τους χώρους συνεδριάσεων, ενώ η ίδια η Προεδρία, η Πολωνία δηλαδή, ευγνωμονεί τη βιομηχανία άνθρακα και σχιστολιθικού αερίου. Η σοβαρότητα των διαπραγματεύσεων δέχεται ένα ακόμα πλήγμα από την ανακοίνωση της Ιαπωνίας να μιμηθεί τον Καναδά, αθετώντας τις δεσμεύσεις της για περιορισμό των εκπομπών και τα σαφή μηνύματα εκ μέρους της Αυστραλίας ότι δεν πρόκειται να πάρει στα σοβαρά αυτή τη διάσκεψη του ΟΗΕ. Διοργανώθηκε μια επιτροπή χρηματοδοτήσεων, η οποία κάθε άλλο παρά συζήτηση για τα θέματα χρηματοδοτήσεων. Βάλε λίγο ήχο να ακούσουμε. Ήταν μέσα από τις εκδηλώσεις και ένα τραγουδάκι. Εμείς ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με υπουργούς και αντιπροσωπείες που έρχονται στη διάσκεψη με ειλικρινή διάθεση διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις των πλούσιων χωρών ήρθαν με άδεια χέρια στη Βαρσοβία τη στιγμή που οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων κρατών με δυσκολία υπερασπίζονται τις ανάγκες και τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν χωρά αμφιβολία πως εφόσον οι κυβερνήσεις συνεχίσουν στην ίδια πορεία, οι διαπραγματεύσεις των επόμενων δύο ημερών θα καταλήξουν σαν διέξοδο, ανέφερε η ανακοίνωση που έκαναν οι οργανώσεις, οι οικολογικές, όταν αποχώρησαν την Πέμπτη. Και την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι οργανώσεις Action Clima Πιλιππίνας, Action Ed, Bolivian Platform on Climate Change, Puentes Construyenda, Friends of the Earth, Greenpeace, Ebon International, International Trade Union Confederation, LDC Watch, Oxfam International, Pan-African Climate Justice Alliance, People's Movement on Climate Change των Φιλιππίνων και WWF. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχα μιλήσει την Παρασκευή που ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Kennedy για ένα έργο που ήταν που άξιζε τον κόπο να το δούμε. Έψαξα λοιπόν και βρήκα στο διαδίκτυο το φιλμ αυτό του, το διαφημιστικό του φιλμ του Oliver Stone. Πριν απ' όλα όμως θέλω, επειδή μου αρέσει να περνάνε κάποια πράγματα έτσι, έκανα ένα λάθος την Παρασκευή. Υποστήριξα ότι τη φράση «Τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου και όχι τι περιμένεις από τη χώρα σου» ήταν εκείνος που το είπε για πρώτη φορά ο John Fitzgerald Kennedy, ο δολοφονηθής πρόεδρος των ΗΠΑ, που δολοφονήθηκε 50 χρόνια πριν και την επέτειο τιμήσαμε την Παρασκευή. Αυτή τη φράση λοιπόν την είχε πει 150 χρόνια πριν στον περίφημο λόγο του για το Gettysburg, για την τρίμερη μάχη που έχασαν
τη ζωή τους 50.000 Αμερικανοί βόρειοι εναντίον νοτίων στον εμφύλιο πόλεμο, ο Αβραάμ Λίνκον, και θεωρείται η ιστορικότερη ομιλία που έχει κάνει Αμερικανός πρόεδρος. Ας πάμε τώρα στο Oliver Stone. Βρήκα λοιπόν στο διαδίκτυο μια συνέντευξη που έδωσε με αφορμή τα 50 χρόνια από τη δολοφονία που βλέπουμε εδώ. Είναι το τρέιλερ της ταινίας JFK με τον Kevin Costner. Δώσε λίγο ήχο. Oh, man! I have to spell it out for you, Mr. Garrison. Who will risk everything? I think you care more about John Kennedy than your own family. To find the truth. Why was Kennedy killed? There's a death warrant out for me, you know? Who benefited? The government's gonna jump all over your head, Jimbo. Who has the power to cover it up? Who killed JFK? Now, we're through the looking glass here, people. People got to know. Y'all got to start thinking on a different level, like the CIA does. People got to know why he was killed. The truth is the most important value we have. Kevin Costner. Nothing is going to keep me from going ahead with my investigation of John Kennedy's murder. In an Oliver Stone film. I say let justice be done, though the heavens fall. JFK. And when this whole thing emerges, what we have are weird shots of the back of his head is passed. Εδώ βλέπουμε τη συνέντευξη που έδωσε στο Democracy Now, στο εναλλακτικό τηλεοπτικό δίκτυο που μπορούμε να δούμε στο διαδίκτυο, Oliver Stone, και μιλάει για αυτή την περίεργη τροχιά που είχε η σφαίρα, εάν πιστέψουμε ότι ήταν δύο οι σφαίρες που πέτυχαν τον Kennedy, και η μία σφαίρα που έφυγε από τον τράχυλο του Kennedy, τον χτύπησε και στο λαιμό, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, και μετά έκανε μια πορεία λοξή και τον χτύπησε και τον κυβερνήτη του Τέξας στο χέρι και στον ώμο. Είναι μια θεωρία, η θεωρία της Επιτροπής Warren, που πέρασε σαν ότι ήταν μοναδικός ο δολοφόνος ο Lee Harvey Oswald, ο δολοφονημένος δολοφόνος, κατόπιν δολοφονήθηκε και αυτός την επόμενη μέρα. Και αυτή η θεωρία με την σφαίρα πέρασε στον ντούκου, που λέμε λαϊκά. Δώσε λίγο ήχο. You can't do it. Two teams of FBI experts tried to do it, plus CBS, I believe, and various other organizations have tried to simulate that shooting in less than 6 seconds. It's not possible. Stubby this late. I'm sorry, I'm watching it. Yeah, matter of routine, but we better get on this. Όπως λέει Oliver Stone, προσπάθησαν και οι ειδικοί να πετύχουν με ένα όπλο παλιό ιταλικής κατασκευής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου να μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, σε κινούμενο στόχο, να πετύχουν να στείλουν δύο σφαίρες επιτυχώς, και νομίζω ότι δεν το κατόρθωσαν ούτε αυτοί ούτε οι του FBI που προσπάθησαν να κάνουν την αναπαράσταση. Και αυτό πέρασε στον ντούκου. Ας γυρίσουμε τώρα πάλι στην Τουρκία. Εκεί έχουμε ένα καινούριο πρόβλημα. Έχουν οδηγηθεί σε σύγκρουση ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ερντογάν και ο μέχρι τώρα σύμμαχος και θεωρούμενος εμπνευστής του, ημάμης και σημαντικού γκος ισλαμιστής διανοούμενος που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, Φετουλάχ Γκιουλέν. Με τη συζήτηση για το κλείσιμο των φροντιστηρίων που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, των Ισλαμικών φροντιστηρίων. Εδώ βλέπουμε την εικόνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τη στιγμή που Νταβούτογλου, τη στιγμή που ο Ερντογάν ανακοινώνει την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να κλείσει τα προπαρασκευαστικά σχολεία, που παράλληλα με τα κανονικά σχολεία προετοιμάζουν τους Τούρκους μαθητές για το γυμνάσιο και τις εισαγωγικές τους εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Ένα μεγάλο μέρος των οποίων ανήκουν στην ελεγχόμενη από τον Φετουλάχ Γκιουλέν οργάνωση. Αυτός είναι ο Φετουλάχ Γκιουλέν, ένας αυτοεξόριστος πρώην ημάμης που ζει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τουρκική κυβέρνηση έχει στόχο να κλείσει τα φροντιστήρια και να μετατραπούν με άλλους όρους αποκλειστικά σε ιδιωτικά σχολεία. Ιδιωτικοποίηση και στην Τουρκία. Σχεδιάζει μάλιστα να εισάγει σημαντικά κίνητρα για τη μετατροπή των φροντιστηρίων σε ιδιωτικά σχολεία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της τουρκικής, κύριος Μπεκίρ Μποζντάγ,
υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση και ο Ερντογάν. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονη αντιδικία για το θέμα αυτό, ιδίως μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα μετριοπαθές μεν, αλλά ισλαμικό καθεστώς. Επανέφερε τη Μαντήλα κτλ. Κτλ. Ο Ιμάμις Γκουλέν, στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης για τα φροντιστήρια, ασχολείσε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό Ερντογάν ότι ο σατανάς δρά από κοινού με τους τυράννους που λαμβάνουν μια απόφαση και σπέρνουν διχόνοιας. Αυτή η δήλωση του Γκουλέν σηματοδοτεί, σύμφωνα με την κουρδική εφημερίδα Özgür, Gündem, και το ρήγμα μεταξύ του Ερντογάν και του Γκουλέν. Μερίδα του τύπου υποστηρίζει ότι όλη η Τουρκία τάσεται υπέρ της συνέχισης λειτουργίας των φροντιστηρίων και και επικαλείται απόψεις πολιτικών, θεολόγων, συγγραφέων που συνηγορούν για τη λειτουργία τους. Αντίθετα, άλλα μέσα τουρκικά γράφουν ότι ο επιχειρηματικός κόσμος είναι ενοχλημένος από την πολιτικοποίηση των φροντιστηρίων και τα φροντιστήρια υπηρετούν διάφορους σκοπούς και γι' αυτό πρέπει να κλείσουν. Την αποφόρτιση της έντασης στη σχέση μεταξύ των δύο αντρών ανέλαβε και πάλι ο πρόεδρος της Τουρκίας, κ. Γκιούλ, που εξέφρασε τη γνώμη ότι δεν είναι δυνατόν τα φροντιστήρια να παρέχουν την ίδια εκπαίδευση που εξασφαλίζουν τα κανονικά σχολεία και πρόσθεσε ότι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης πρέπει να αποτελέσει η επίλυση των προβλημάτων που οδήγησαν τους μαθητές στην απόφαση να στραφούν στα φροντιστήρια. Ο Γκιουλέν, λοιπόν, που βλέπουμε, έχει μεγάλη επιρροή στο μουσουλμανικό κόσμο και έχει ιδρύσει τεράστιο δίκτυο εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων με μονάδες για εκδόσεις, σχολεία και πολιτιστικούς οργανισμούς με τη μεγάλη οικονομική δύναμη που έχει αποκτήσει. Ο Γκιουλέν ξεκίνησε ως ημάμις, αλλά στην πορεία δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο θρησκευτικό κοινωνικό κίνημα που οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι έχει υπερβεί τα όρια της Τουρκίας και έχει επεκταθεί στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Με αυτά όμως που σημαίνουν στη γείτονα, που λίγα προβλήματα φτάνουν στα αυτιά μας, εμείς παρακολουθούμε μόνο άλλα πράγματα να συμβαίνουν στον κόσμο και όχι τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας, γιατί προσπαθούμε να τα αναδείξουμε εδώ πέρα, μπας και ενδιαφερθεί και κάποιος αρμόδιος να μας εξηγήσει τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε από αυτά τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής του Τρελού Κόσμου. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Ευχαριστούμε την τεχνική υποστήριξη του Ανέστη και του Δημήτρη. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Έχει ο Θεός. Γεια σας.